Σήμερα είναι η μέρα της δημοκρατίας, είναι η μέρα των πολιτών. Αυτή η εκλογική διαδικασία μας αφορά όλους. Αφορά όλους που θέλουμε να γνωρίζουμε τι σημαίνει ευρωπαϊκό και πολυπολιτισμικό κράτος και ποιος θα είναι ο ρόλος των θεσμών, των ανεξάρτητων θεσμών, αλλά και των πολιτιακών θεσμών στη χώρα μας και αν αυτός ο θεσμός, η σχέση θα είναι διακριτή μεταξύ των θεσμών. Σήμερα είναι η μέρα που αποφασίζουν οι νέοι για το μέλλον τους, αποφασίζουν αν αυτό το μέλλον θα είναι ελπιδοφόρο, είτε αυτοί βρίσκονται στο εξωτερικό, είτε βρίσκονται εντός Κύπρου. Σήμερα είναι η μέρα των εργαζομένων, οι οποίοι αγωνιούν για τα δικαιώματά τους, αγωνιούν για το αύριο και αν αυτά τα δικαιώματα η πολιτεία θα τα στηρίξει μέσα σε αυτήν την δεινή οικονομική κρίση. Σήμερα είναι και η ώρα εκείνων που έχουν υποστεί τις συνέπειες της κρίσης του 2013 στον τραπεζικό τομέα και διερωτώνται αν η πολιτεία θα διαχειριστεί αυτή τη μεγάλη αδικία με αξιοπιστία. Είναι η μέρα των λειτουργών στον τομέα της υγείας, της παιδείας, που προβληματίζονται για τι είδους μεταρρυθμίσεις θα έχουμε. Είναι η μέρα σήμερα της γυναίκας, η οποία διεκδικεί έναν καλύτερο ρόλο στην νομή της εξουσίας, αλλά είναι και η μέρα της μάνας του μονογονιού. Είναι η μέρα του επαγγελματία, του επιχειρηματία, που θέλει να δει αξιοκρατία και ισότιμη μεταχείριση από ένα σύγχρονο κράτος. Είναι η μέρα του πρόσφυγα, ο οποίος αγωνία όχι μόνο για το μέλλον της πατρίδας μας και την επανένωση όπως αγωνιούμε όλοι, αλλά αγωνία και για την ίδια την προσφυγική πολιτική. Είναι η μέρα του ανθρώπου, του πολιτισμού. Ο πολιτισμός είναι το δεύτερο μας DNA και πρέπει να στηρίξουμε τον πολιτισμό. Είναι η μέρα των ανθρώπων που ενδιαφέρονται και για το περιβάλλον. Είναι η μέρα όλων μας σήμερα και όλοι πρέπει να έρθουν για να ψηφίσουν. Όμως, για να μπορέσει η νέα κυβέρνηση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του λαού, δεν είναι μόνο το είδος της κυβέρνησης, αλλά και το ήθος το οποίο ενδιαφέρει τους πολίτες. Εμείς πορευτήκαμε τόσο καιρό με αξιόπιστες προτάσεις και οι πολίτες θα μας κρίνουν όλους. Και εμείς θέλουμε να χτίσουμε γέφυρες μεταξύ της πολιτικής και των πολιτών και ο καλύτερος τρόπος να χτίσεις αυτή τη γέφυρα είναι να λες πάντοτε αλήθειες, αλήθειες και αλήθειες.